Η Μαρίνα Λεμεσού είναι πλέον το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κύπρου, δήλωσε στον Άστρα ο δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Χρήστου. Ο κ. Χρήστου σημείωσε επίσης ότι η Μαρίνα Λεμεσού θα έχει μεγάλη συνεισφορά στο ναυτικό τουρισμό και όχι μόνο. Και ασφαλώς προσφέρει και εκείνη την ξεχωριστή επαφή με το θαλάσσιο στοιχείο, με τις καρτέριες, τα εστιατόρια και τις άλλες διευκολύνσεις που βρίσκονται πάνω στη θάλασσα. Επομένως, χαίρομαι που ο κόσμος αγκάλιασε το έργο. Ιδιαίτερα μας ικανοποιεί ότι η επιμονή μας να γίνει μέσα στην πόλη έχει δικαιωθεί πέρα για πέρα και είμαστε βέβαιοι ότι οι θετικές επιδράσεις της Μαρίνας, οι νέες θέσεις εργασίας, οι παρεμφερείς δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στις γειτονικές περιοχές θα οδηγήσουν και σε μια ανάπτυξη στις πλέον ίσως υποβαθμισμένες περιοχές της Λεμεσού, που είναι η τουρκοκυπριακή συνοικία, είναι η συνοικία των ξυψηφιών, λίγο ο Άης Γιάννης, λίγο ο Άης Πηδίδωνας. Ο Δήμαρχος Λεμεσού κλήθηκε να σχολιάσει αν το συγκεκριμένο έργο θα επηρεάσει κάποιες άλλες περιοχές της πόλης και δει την περιοχή του Κάστρου. Ο καθένας θα κινηθεί με τα δεδομένα του, με τα πλεονεκτήματα του, με ό,τι καλό μπορεί να προσφέρει. Παρότι θεωρώ ότι είναι άλλες οι υπηρεσίες εκεί στο Κάστρο, άλλες είναι στη Σταριπόλου. Άλλες είναι στην Μαρίνα, άλλες θα είναι στο παλιό λιμάνι, άλλες είναι στα παραλιακά κεντράκια που βρίσκονται ανατολικά της Λεμεσού. Ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει το προϊόν του όσο πιο καλά γίνεται με τις καλύτερες τιμές. Ο κ. Χρήστου επανέλαβε τέλος την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να προβεί σε έργα, αφού επικρατεί πλέον συμφόρηση στον δρόμο που συνδέει την παραλιακή λεωφόρο με τη Μαρίνα και στην συνέχεια με τη λεωφόρο Ρούσβελτ. Ξέρετε, είναι ένα έργο μικρό. Σε μήκος ένα δρόμος συνδετήριος, ο οποίος αν γίνει και συμφόρηση θα δημιουργείται και εκνευρισμός και τεράστια έξοδα σε κατανάλωση βενζίνης για τους ανθρώπους που θα περιμένουν για να μπουν από την παραλιακή λεωφόρο στη Μαρίνα. Αποταθήκαμε και στον από τους αρμόδιους υπουργούς, κάναμε επαφές με όλους τους υπηρεσιακούς. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει. Είναι το ένα κομμάτι το οποίο μπορεί άμεσα να ξεκινήσει. Έχει κόστος 1,8 εκατομμύρια. Και ο Δήμος θα βάλει το 20%, άρα φεύγουν τα 300.000. Δηλαδή με 1,5 εκατομμύριο γίνεται αυτό το έργο και θα διευκολυνθεί πάρα πολύ η διακίνηση του κόσμου. Θα αποδεχθεί συμφόρηση, εκνευρισμός, τα καυσαέρια και ένα σωρό άλλες παρενέργειες.